Πείτε μας αν είμαστε έτοιμοι στο control να πάμε να ζεματιστούμε. Θέλετε να πάμε να ζεματιστούμε? Λοιπόν, τι είναι ζεματιστή, Κωστή, ξέρεις? Όχι, και περιμένω, γιατί ούτε εγώ ξέρω. Και προσπαθώ να καταλάβω αν θα ζεματιστώ πραγματικά. Κάτσε να δούμε, τώρα βλέπουμε πλάνα με μίξερ, με υλικά. Γλυκά πράγματα, μάλλον, ε. Μάλλον γλυκό θα είναι αυτό το ζεμάτισμα. Ναι, και θα θέλαμε κι εγώ να ετοιμάσω. Για πάμε να δούμε τον κύριο Δημήτρη Σισμάνογλου, ο οποίος είναι ζαχαροπλάστης. Άρα κάτι καλό θα κάνουμε, κύριε Σισμάνογλου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε έτσι μέσα από τη μάσκα που επιβάλλουν οι συνθήκες και οι ημέρες. Ναι. Ωραία, μας ακούτε? Τώρα σας ακούμε τέλεια. Έχουμε απορία εδώ με τον Κωστή, τι είναι ζεματιστή. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε και πάλι καλημέρα από την πόλη της Ανάγκης. Η ζεματιστή είναι τα γλυκά εδώ που βλέπετε. Η ζεματιστή κουραβιέδες που λένε τους Ανάγκης. Χειροκιαστή στην ουσία. Το λέμε σιγά σιγά ζεματιστή κουραβιέδες. Είναι κουραβιέδες δηλαδή ζεματιστή. Άμα είναι. Είναι ένα είδος Δημήτρη, κάνε μου μια χάρη, επειδή φοράς τη μάσκα, κουνιέται και το μικρόφωνο και χάνουμε τον ήχο. Κράτα λίγο το μικρόφωνο κοντά και όσο μπορείς, δυνατά, να σε ακούμε. Ακούγομαι τώρα, εντάξει. Μπράβο, μπράβο, μια χαρά. Αυτό που βλέπουμε τώρα, δηλαδή, είναι κουραμπιέδες, θα μου πείτε. Δεν είναι το κουραμπιέ με τον χριστουγεννιάτικο, το γλυκό. Με την άκρη τη φέρνη, που γνωρίζει περισσότερο κόσμο, είναι ένα είδο χειροπιαστού γλυκού, το οποίο. Ναι, το οποίο κάνουμε εδώ στην Κοζάνη, είναι παραδοσιακό κοζανίτικο. Βλέπουμε και τα πλάνα κάτω, Δημήτρη, να υποθέσουμε ότι το ζεματιστό είναι προφανώς γιατί πάνω στο γλυκό ρίχνετε το καυτό σιρόπι, το ζεματάτε ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Υπάρχει το σιρόπι το οποίο έχει ζεστό, καυτό πάνω στον κρύο κουραβιέ, ώστε να κοπεί το γλυκό μας. Άρα είναι κουραβιέδες, αλλά δεν είναι κουραβιέδες. Χωρίς σε ζάχαρες, άχνες και τέτοια, αλλά με σιρόπια, ζεματιστή δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Όλο το χρόνο το πουλάτε αυτό το γλυκό είναι. Όλο το χρόνο το πουλάτε. Έχει πάρα πολύ πέραση εδώ στην Κοζάνη, αφού είναι το ξέρεις και όλοι οι Κοζανίτες το γνωρίζουν. Η συνταγή την έχουμε πάρει από Κοζανίτησα εδώ στην περιοχή, την έχουμε εξελίξει. Κάπως λίγο μετασχηματίσει τα λεγα και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θα θυμάει όλα αυτά τα χρόνια. Και τα σαλιάρια, Δημήτρη, τι είναι, γιατί βλέπω. Όλα αυτά τα χρόνια η επιχείρηση που είναι 45 χρόνια, έτσι, από πατέρα σε γιο προφανώς. Ακολουθείτε όλοι το επάγγελμα του παππού, μάλλον. Του παππού όχι. Είναι από πατέρα και σύλλο. Ήταν η αδέρφια, η πρώην γνωστή του παππού και τώρα έχει περάσει τα παιδιά. Το γιο και εμένα, δηλαδή την αδερφή μου. Και αυτά είναι τα σαλιάρια. Περίμενε, παίρνετε την άχνη από τους ζεματιστούς και τη βάζετε στα σαλιάρια. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα σαλιάρια τα χειροπιαστά. Είναι τα κοντανίτικα. Έχουν μέσα καρύδι. Ναι. Και είναι εκεί το κεφάλι αυτό και είναι ένα ακόμα τοπικό γλυκό εδώ. Μα βγήκανε πρωί-πρωί, βρε Δημήτρη, να σε καλά, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή η Κοζάνη είναι μία από τι επιβαρημένε περιοχέ, είχατε και πιο αυστηρά μέτρα κι εσεί. Πώ είναι τώρα η κατάσταση? Η κατάσταση είναι αρκετά περίεργη. Όλα τα καταστήματα κλείνουν με τη τρίτη ώρα, έχει απαγορευτεί μετά τις 6 το απόγευμα. Η πόλη είναι άδεια κατά μία έννοια. Δύσκολο. Έχουμε και αυτό το καθεστώς από τον Οκτώβρη περίπου. Και μέχρι πότε θα είστε έτσι, τι σας λένε? Ακόμα δεν έχουμε πάρει, δεν περιμένουμε τις εξελίξεις στην ηλικία. Να δούμε τώρα. Δύσκολο. Άρα εσείς ανοίγετε το πρωί, δίνετε τα γλυκά σας, τα παίρνει ο κόσμος και φεύγει δηλαδή. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κάποια τέτοια οικονομική ζωή υπάρχει στο νησί, ναι, στην πόλη. Πόλη μας, την πόλη μας. Βέβαια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι
η δουλειά μας, δόξα τω Θεώ. Ένα γλυκαθεί ο κόσμος. Με όλα αυτά που σημαίνει να πάρει κανένα γλυκό, κανένα ζεματιστό ή κανένα σαλιάρι να. Και πού να ανοίξουν. Πού είναι επιτραπή η επίσκεψη, τώρα ξέρουμε και τι θα πάμε να ζητήσουμε στην Κοζάνη. Να πάμε για γλυκά. Βεβαίως. Ο κόσμος θα ψάχνει τα γλυκά όπως και την αρχή. Και στην πρώτη καραντίνα, όπου βλέπετε περισσότερο delivery. Στις εξανάγκες του κόσμου, σαν πρώτη φορά στην καραντίνα που δεν είχε περιορίσει το σημείο που έμεινε στο σπίτι. Τι να κάνει, κάπως να ξεχάσει τον πόνο. Οπότε το γλυκάνε να την παράσει. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να σου πω, μας γλύκανες. Λέγαμε προηγουμένως στο διάλειμμα ότι μας έχει κολλήσει το τραγούδι Πίνω και Μεθώ, οι Πυραμίδες, δεν ξέρω αν τους ξέρεις, οι Ιαπωνέζοι αυτοί που παίρνουν ελληνικά τραγούδια και τα πειράζουν λίγο. Και είπαμε λίγο να το γλεντήσουμε πάλι, οπότε μας κερνάς εσύ γλυκό, σε κερνάω εμείς τραγούδι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα στην Κοζάνη, καλημέρα με τα υπέροχα γλυκά. Ελάτε, τραγούδι.